Σαν σήμερα, 6 Φεβρουαρίου το 1941, έφυγε από τη ζωή ο Γάλλος νεοϊμπρεσιονιστής καλλιτέχνης Μαξιμιλιάν Λούς, γνωστός για τα έργα ζωγραφικής του, τις εικονογραφίε του, τη χαρακτική και γραφική τέχνη, καθώς και για τις αναρχικές του αντιλήψεις. Ο Λούς κατατάχθηκε στο στρατό το 1879, όπου έμεινε για τέσσερα χρόνια. Κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής του θητείας γνώρισε το διάσημο Γάλλο ζωγράφο και γλύπτη Charles Emile Carolus Durand, ο οποίος ήταν δάσκαλος πολλών σημαντικών καλλιτεχνών. Ο Λούς μαθήτευσε κοντά στον Carolus Ντουράν μια κίνηση η οποία του έδωσε όχι μόνο μια ολοκληρωμένη εκπαίδευση ως καλλιτέχνη αλλά τον βοήθησε να γνωρίσει κάποιους από τους πιο κορυφαίους ζωγράφους της εποχής. Ένας από αυτούς ήταν και ο Καμίλ Πισαρό, με τον οποίο ανέπτυξαν μια δυνατή φιλία. Ήταν ο Πισαρό ο οποίος μοιραζόταν επίσης τις ίδιες αναρχικές πεπιθήσεις με τον Λους, που τον ενέταξε στην νεοιμπρεσιονιστική ομάδα. Μαζί με τον Πισαρό γνώρισε τον Γιώργο Σερά και τον Πολ Σινιακ και έγινε ένας από τους ιδρυτές της νεουμπρεσιονιστικής σχολής. Για πολλά χρόνια ο Λούς ακολούθησε την τεχνική του «πουαντιγισμού», η οποία είναι βασισμένη στη θεωρία των συμπληρωματικών χρωμάτων των επιστημόνων Michel Chevreul, Charles Henry και Ogden Root. Οι τοπιογραφίες αποτελούν ένα μεγάλο μέρος του έργου του. Επίσης, ο Λούς δημιούργησε μοναδικά πορτρέτα χρησιμοποιώντας την τεχνική του «πουαντιγισμού» αλλά έργα του περιλαμβάνουν νεκρές φύσεις και ηθογραφίες, λουόμενους και εικόνες από εργάτες. Για να τιμήσουμε τη ζωή και το έργο του Μαξιμιλιάν Λούς, επιλέξαμε το έργο «Σαν τροπέ route του πινέ», «Σαν τροπέ ο δρόμος του πινέ». 1904 με 1905 λάβει σε μουσαμά από τη συλλογή του Παρισιού της Λεβεντίου Πινακοθήκης.